Για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, πού βρισκόμαστε? Είμαστε ευγνώμονες, ανυπόμονοι και ενθουσιασμένοι για αυτό το μεγάλο που γίνεται στο Φίλιρο, στη Θεσσαλονίκη, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Και αυτό δεν είναι άλλο από το μεγάλο παιδιατρικό πανεπιστημιακό νοσοκομείο που γίνεται με την γενναία συνεισφορά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Πραγματικά, έχοντας τη χαρά και την τιμή να παρακολουθώ από την πρώτη στιγμή αυτή την προσπάθεια, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα είναι κάτι μοναδικό και για τα ελληνικά, αλλά θα έλεγα και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ένα νοσοκομείο αφιερωμένο στο παιδί, με όλες τις κλινικές, με μια μοναδική αρχιτεκτονική που την υπογράφει ο Ρέτζο Πιάνο, και πραγματικά με όλη την αγάπη αλλά και τον επαγγελματισμό των ανθρώπων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Να πω ότι και εγώ προσωπικά και ο Δήμος ολόκληρος στηρίζουμε ολόψυχα την προσπάθεια αυτή, που θα αφιερωθεί σε ό,τι πιο πολύτιμο έχει κάθε κοινωνία, που είναι τα μικρά μας παιδιά, και στην υγεία τους το σημαντικότερο. Και είμαι χαρούμενος γιατί με προσωπική εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και με την υπογραφή του αρμόδιου Υπουργού του Στέλιου του Πέτσα, αξιοποιήσαμε μεγάλη μελέτη του Δήμου ώστε ένα από τα δύο συνοδά έργα που απαιτούνται για το νοσοκομείο, και είναι η ομαλή υδροδότησή του, να εξυπηρετηθεί με 8,5 εκατομμύρια ευρώ μέσα από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτης. Σε χρόνο ρεκόρ 2 μήνες έχει υπογραφεί και προχωράει σε υλοποίηση αυτό, ενώ και ο δρόμος με τη μέρημνα του αρμόδιου υπουργού του Κώστα του Καραμαλή, τον οποίο συνάντησα και σήμερα, βρίσκεται σε τροχιά διαγωνισμού για να υλοποιηθεί. Μιλάω για την διασύνδεση του νοσοκομείου με την περιφερειακή της Θεσσαλονίκης. Έτσι λοιπόν, αυτά που ήταν υποχρεώσεις του Δήμου και της ελληνικής πολιτείας προχωρούν. Υπάρχει ενδιαφέρον του ίδιου του Πρωθυπουργού για το νοσοκομείο και είμαι χαρούμενος γιατί το 2025 θα ανοίξει τις πύλες του, όπως ακριβώς το έχει υποσχεθεί το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για όλους τους συμπολίτες μας της Βόρειας Ελλάδας. Πόσο ανέκοψε ο κορονοϊός την ταχύτητα των εργασιών? Θα σας έλεγα ότι δεν ανέκοψε καθόλου. Οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες, σέβομαι, το έχω πει πολλές φορές, θα το πω και τώρα σε εσάς, ότι μας έκαναν να χαρούμε και τη διαδρομή στο έργο, όχι μόνο το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και τη διαδρομή δουλεύοντας μαζί τους, και θα σας πω ότι είναι απόλυτα συνεπείς σε ό,τι ακριβώς λένε. Έχουν ένα ελάττωμα, ό,τι λένε το νεόν ακριβώς, και νομίζω ότι είναι ίσως αυτό που λείπει και από την ελληνική κοινωνία. Έτσι λοιπόν τα έργα προχωρούν κανονικά. Εγώ πιστεύω ότι θα τελειώσει νωρίτερα από το τέλος του 25 που το προδιαγράφουν, γιατί οι άνθρωποι δουλεύουν μεθοδικά και επαγγελματικά.